το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Της ψυχής το κέρασμα. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. «Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μην. Κύριε, φώτισον μου το σκότος». Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημα τούτης εδώ της ραδιοφωνικής εβδομαδιαίας συναλληλίας μας. Αφανερώνουν τον σκοπό μας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Του Χριστού μας το φως ας περιβάλλει και σήμερα τις ψυχές μας και σε αυτόν τον πόλεμο που γίνεται όλο ένα και πιο έντονος και πιο σκληρός να τις δύσει με τα όπλα του φωτός και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και η μέρα ευσχημόνος. Φως της γνώσης και του ένθεου βίου, των ηρώων και της σημερινής μας εκπομπής, να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την τόσο όμορφη συμπόρευση. Επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους που η Θεία Ευμηχανία εφευρίσκει. Ένας από αυτούς είναι ο προσευχητικός, ο πιο σπουδαίος. Ένας άλλος πιο πεζός, μα ευλογημένος, είναι ο τρόπος της διαδικτυακής επικοινωνίας, είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής entofoti@yahoo.gr, είτε επισκεπτόμενοι το ομότιτλο ιστολόγιο μας. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση. Ευχές σε όλους αυτούς που διακονούν και αυτές τις τόσο ζεστές, τόσο καλοκαιρινές και για άλλους ξένιαστες μέρες. Αυτή εκεί στο μετερίζει το πνευματικό, στο διακόνημά τους, στο να δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και να δίνουν δύναμη, να δίνουν ελπίδα και να αντλούν αντίστοιχα πολλαπλάσια από τους ανθρώπους της οδύνης, του πόνου, μα και της ελπίδας και της αληθινής χαράς που ακούν ιδιαίτερως στις νυχτερινές
ώρες. Αυτοί είναι οι μπροστάριδες μας. Αυτοί μας οδηγούν. Στέλνουμε και σε αυτούς την αγάπη μας, την ανυπόκριτη, και τους ζητάμε όλο ένα και περισσότερο να μας ενισχύουν με την προσευχητική τους δύναμη. Να επανέλθουμε στα του ιστολογίου, να πούμε ότι στο μότιτλο της εκπομπής Ιστολόγιο μπορείτε να βρείτε επίσης αρχείο προσφάτων και παλαιότερων εκπομπών, ηχητικό, πολλές οπτικοποιημένες εκπομπές μας και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να τα συναντήσετε καταγεγραμμένα και περιβαλλόμενα από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Της ψυχής το κέρασμα, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Όταν ήταν μικρός, θυμάται πως σχεδόν όλα τα καλοκαιριάτικα μεσημέρια το σκάγε από το σπίτι στο χωριό και συναντιόταν με όλα τα άλλα τα παιδιά στην γαμάρα που είχε δροσιά και καταστρώνανε το σχέδιο. Οι άλλοι, οι μεγάλοι, από νωρίς, μέσα στη λάβα του μεσημεριού ήταν ήδη σε ένα από τα αναρρύθμιτα μικρά μανιάτικα ξοκλήσια και ξεχορτάριαζαν τις μικρές αυλές και ασβέστοναν με την ψυχή τους να μοσχοβολήσει η γειτονιά γιορτή. Τα παιδιά με τα κοφίνια για τους άρτους έπρεπε να τραβήξουν για τις απάνω ρούγες, εκεί που τα βασιλικά σταυρολούλουδα και οι καλοκαιρινοί κατηφέδες περίμεναν καρτερικά τη δική τους σειρά να γίνουν αγιασμένοι, πλέκοντας ευωδιαστό στεφάνι στον Άγιο της ημέρας. Είχαν και ένα εκκλησάκι στο χωριό που οι μεγάλοι το λέγανε Άι Χαραλάμπη, μα εκείνος πάντα το έλεγε Άγιο Φανούριο, και οι μεγάλοι τον διόρθωναν, αυτός πάντα έτσι θα το λέει. Και ας τον συγχωρέσει του Φλεβάρι ο αγαπημένος Άγιος, γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, πάντα θα θυμάται αυτό το πανηγύρι των ψυχών που στηνόταν εκεί κάθε χρόνο, στα τέλη του Αυγούστου. Και τα παιδιά που ήδη είχαν κάπως αδιόρατα αρχίσει να μελαγχολούν με το φεβιό της καλοκαιρινής ξαγνιασιάς, ευχαριστούσαν ενδόμηχα τον Άι Φανούρι που έκανε το θαύμα του, μαζεύοντας στη χάρη του ένα χωριό ολάκερο και τόσα μοσχομύριστα τα ψιά σκεπασμένα με τα πιο λευκά δαντελωτά. Και ας μην είχε δικό του εκκλησάκι και ας τον φιλοξενούσε χρόνια τώρα κάποιος άλλος. Τώρα, στα 40 του έχει ένα όνειρο που κάθε χρόνο στις 27 του μήνα της Παναγιάς θερμαίνεται όλο και πιότερο, αντικρίζοντας τα βλέμματα των θυγατέρων του όταν καμαρώνουν μπροστά στην πίτα που φτιάξανε στον Άγιο. Όταν ξανατενίζει τις 12 παραστάσεις του μαρτυρίου του μια-μια με τον Άγιο να αναδεί η πίστη ακλόνητη, φρόνημα μαρτυρικό και αγάπη για τον Χριστό και όλα τα παιδιά του. Να φτιάξουν ένα μικρό εκκλησάκι στην χάρη του Αγίου με αυλή που να χωρά όλα τα γλυκά τάματα των πιστών και υπέροχα απλοϊκών ανθρώπων που του ζητούν να τους φανερώσει από το πιο μικρό και ασήμαντο αντικείμενο μέχρι το πιο πολύτιμο αγαθό της ζωής τους, την ελπίδα της σωτηρίας, την σιγουριά της αιωνιότητας. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας. Ο φιλοξενούμενος Άγιος Φανούριος, ο τίτλος του, ξανακουσμένο πολλούς καιρούς πριν σε μια ομότιτλη εκπομπή, είναι τόσο ξεχωριστός αυτός ο Άγιος. Επέτρεψε ο Κύριος να υπάρξει ένας Άγιος που ολοχρονής τιμάται. Τον επικαλούνται οι άνθρωποι και τον νιώθουν τόσο δίπλα τους, τόσο οικείο, που του μιλούν. Καμιά φορά τον εκμεταλλεύονται με την καλή έννοια και
εκφράζουν ένα τόσο αλλιώτικο γλυκασμό. Που ναι, ναι, τον γεύεται ο Άγιος και σπέβδει να βοηθήσει κάθε αναγκεμένο και εμπερίστατο που έχασε το πολύτιμο και το ακριβό, μα όχι την πίστη του. Παραμονές και στις μέρες της καλοκαιρινής σύναξης στην Αγία Μνήμη του Αγίου Φανουρίου, τα θαύματα και οι εμφανίσεις του έρχονται να μας ξαναγλυκάνουν την ψυχή, να την μοιράσουμε έπειτα, να την κεράσουμε σε όποιον βρεθεί στο διάβα μας. Και ο κύριος Εμμανουήλ Παντελάκης, υπάρχει στο διαδίκτυο αυτό το κείμενο, στο Βήμα Ορθοδοξίας εμείς το βρήκαμε, ένα θαύμα που άλλαξε τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Διηγείται ο ίδιος λοιπόν, μου συνέβη κάτι στη ζωή μου και το μόνο που νομίζω είναι ότι έχω υποχρέωση να το φωνάζω συνεχώς. Στις 27 Ιουλίου του 2002 μου τηλεφώνησαν στο χωριό που βρισκόμουν στα Χανιά. Πήγα στην Αθήνα. Ο Ανδρέας, ο γιος μου, ήταν πολύ άρρωστος και το πρωί, την άλλη μέρα δηλαδή, βρισκόμουν στην Καλυθέα των Αθηνών στο σπίτι του μικρότερου γιού μου. Και αρχίζει εκείνος να μου διηγείται τα πράγματα όπως είχαν εξελιχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μου λέει λοιπόν, «Πατέρα, ο Ανδρέας μας τώρα και μια εβδομάδα έχει κειμενόμενο πυρετό και διάρρεια. Πήγε στο Τζάνιο νοσοκομείο στις 20 του Ιουλίου και του είπαν ότι είναι μια εντερική ανομαλία και ότι κανονικά πρέπει να μπει στο νοσοκομείο. Είχε πάει μαζί ένας αδελφικός του φίλος, εν τέλει αποφάσισαν να μην μείνουν και έφυγαν μέχρι και στις 26 του ιδίου μηνός. Η κατάσταση ήταν ίδια. Κατόπιν πιέσεως της γυναίκας του αποφάσισε να καλέσουν τον ίδιο φίλο και τις απογευματινές ώρες της Αγίας Παρασκευής ανήμερα πήγαν στο νοσοκομείο γεννηματάς που εφημέρευε. Από ό,τι λοιπόν λέει ο συνοδός, ο Ανδρέας κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο δεν ισορροπούσε και τόσο καλά. Μόλις τον είδαν οι γιατροί, διαπίστωσαν, φαίνεται, τη σοβαρότητα της καταστάσεως του ασθενούς, που σε κάποια στιγμή βρέθηκε πάνω του όλο το τμήμα της εφημερίας των γιατρών εκείνης της ημέρας. Δεν άργησαν να διαπιστώσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και λένε στη συνοδό του, ενώ ειδοποίησαν και τη γυναίκα του και τον αδελφό του. Εδώ να προσθέσω ότι ο ασθενής είχε και δύο κοριτσάκια σε ηλικία κάτω των 5 ετών τότε. Μετά από λίγο έπεσε σε κόμμα και εισήχθη στην εντατική, από εκεί βρέθηκε στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το Σεισμανόγλιο, οι γιατροί συνοδοί είπαν στους φίλους του ασθενή ότι εκείνη την ώρα μόνο η καρδιά λειτουργούσε μόνη της, ενώ όλα τα άλλα όργανα λειτουργούσαν με υποστήριξη. Εγώ βρέθηκα στο Σεισμανόγλιο στις 28 Ιουλίου, την άλλη μέρα του Αγίου Παντελεήμονος, που είναι και η μέρα των γενεθλίων μου. Είδα τον Ανδρέα καλωδιωμένο, πρισμένο στο τριπλάσιο του φυσιολογικού όγκου, με λανιασμένα τα πόδια από τα γόνατα και κάτω, και την αγωνία των γιατρών να ψάχνουν να εντοπίσουν τον ιό που προκαλούσε αυτή την κατάσταση. Λόγω της φύσεως της δουλειάς του προσανατολίζονταν προς τη λεπτοσπύρωση. Εν τω μεταξύ οι γιατροί δεν έμεναν με σταυρωμένα χέρια, του χορηγούσαν αντιβιωτικά. Εν τέλει ευρέθη το μικρόβιο ριτσέτσια, ένα μικρόβιο που όπως μου είπαν δεν είναι σύνηθες στον ελλαδικό χώρο. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να ανοιχθεί στον ασθενή τραχιοτομή. Πέρασε ένας ακριβώς μήνας μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Ο ασθενής δεν συνήλθε ποτέ, ενώ οι γιατροί μας συμπαραστέκονταν. 26 Αυγούστου λοιπόν, στη μία το μεσημέρι, που συνήθως ενημερώνονται οι συγγενείς του ασθενούς, μπαίνω εγώ να μας ενημερώσει ο καθηγητής της εντατικής. Η ενημέρωση λοιπόν ήταν ακριβώς η ακόλουθη. Ο ασθενής σας δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση, απέναντίας η αξονική μας δείχνει όλο και περισσότερο ότι ο εγκέφαλος έχει νεκρώσει. Με λίγα λόγια, δεν είχαμε ούτε έστω μια απειροελάχιστη ελπίδα. Αυτά έλεγαν τα όργανα, διότι παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών να τον ξυπνήσουν, αυτό ήταν αδύνατο.
Το πρωί όμως της 27ης Αυγούστου ο γιατρός της βάρδιας τον είδε να έχει ξυπνήσει. Φυσικά σίγουρα θα ξαφνιάστηκε. Αυτό που του είπε ήταν ότι έχει μια καλή σύζυγο και εκείνος του απάντησε με δυσκολία λόγω της στρατιοτομής καταφατικά με ένα ναι. Την ίδια μέρα πήγα στο νοσοκομείο με τον γιο μου Γιώργο και στις 12:30 το μεσημέρι μπήκε μόνος ο γιος μου στην ενατική ενώ εγώ έμεινα απ' έξω. Είχα απομακρυνθεί από την εντατική. Ξαφνικά βλέπω τον γιο μου να εξέρχεται δακρυσμένος. Εγώ εκείνη την ώρα, ενώ ποτέ δεν είχα χάσει την πίστη μου, σκέφτηκα ότι τελείωσε ή τελειώνει. Πήγα λοιπόν κοντά και με λιγμούς μου λέει «Πατέρα, μίλησα με τον Ανδρέα». Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου εκείνης της ώρας. Πήγαμε πάλι στον ίδιο καθηγητή για ενημέρωση και φνιδιασμένος και αυτός μας είπε ότι υπάρχει μια γενική βελτίωση. Ο ασθενής είχε ιαθεί εντελώς σχεδόν εκτός από την κίνησή του. Μετά από 10 περίπου ημέρες ο ασθενής επέστρεψε στο γεννηματά σου όπου και ανήκει ως ασθενής και από εκεί στη Βούλα και μετά από κάποιο διάστημα ο Ανδρέας πήγε σπίτι του και στη δουλειά του. Εδώ τώρα είναι για μένα το θαύμα. Το ξημέρωμα που ξύπνησε ο Ανδρέας. Εγώ εκείνη την ίδια νύχτα είδα στον ύπνο μου έναν Ρωμαίο στρατιώτη. Είμαι πιστός χριστιανός, αλλά δεν πάω τακτικά στην εκκλησία. Δεν ήξερα καν την εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Τον είχα στο μυαλό μου έναν υπερήλικα Άγιο. Τον είδα πάνω από κάτι σαν κατεδαφισμένο σπίτι. Ούτε που μου μίλησε, ούτε τίποτα παραπάνω. Μες στη χαρά μας λοιπόν εκείνη την ημέρα κάποια γυναίκα είπε ότι είναι του Αγίου Φανουρίου και έπρεπε να πάμε να ανάψουμε ένα κερί. Πήγαμε λοιπόν στο Περιστέρι, σε ένα ναό του Αγίου Φανουρίου και εκεί σκύβοντας να προσκυνήσω είδα στην εικόνα το Ρωμαίο στρατιώτη που δεν ήταν άλλος από τον Αγίου Φανούριο. Μεγάλη χάρη του και δοξασμένο το όνομά του. Εγώ πιστεύω πως ο Άγιος Φανούριος που ξημέρωνε η γιορτή του έκανε το θαύμα και γύρισε στη ζωή τον γιο μου. Δεν θέλω να πείσω κανέναν ότι είναι θαύμα, απλά το έζησα. Το ζω και θα ευχαριστώ τον Θεό και τον Άγιο κάθε στιγμή. Το μόνο τάμα που έκανα στον Άγιο είναι να το μάθουν πιο πολύ. Αν και ο Άγιος φυσικά δεν έχει ανάγκη από την δική μου προβολή. Πάμε σε ένα διήγημα τώρα, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, αν θέλει ο Θεός. Θα συμπεριληφθεί μαζί με υπόλοιπα σε ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας. Έχει τίτλο αυτό το διήγημα «Η μόνη πρίκα μου» και είναι το τελευταίο που μπήκε σε αυτό το βιβλίο. «Η μόνη πρίκα μου». Ακούσατε. Απόψε στο καφενείο του Μπαρμπακώστα του Τζιντζή η μεγάλη παράσταση. Ο Καραγκιόζης και ο Αθανάσιος Διάκος. Τρέξατε. Στις 8 ακριβώς αρχινάει η παράσταση. Μην τη χάσει κανένας. Φώναζε με όση δύναμη του είχε μείνει στο πολυδουλεμένο λαρίνγι του ο Στάθης. Πού λεφτά για ρεκλάμες. Ο ίδιος εριάνιζε από γειτονιά σε γειτονιά και διαφήμιζε το μεγάλο έργο του. Ο Στάθης ο Μικρασιάτης, ο δουλευτής, ο ψάλτης, ο πολύτεκνος πατέρας, ο πρόσφυγας, ο τίμιος, ο φτωχός καραγκιόζοπαίχτης. Τόσα χρόνια μιζέρια, ξεριζωμός, περιφρόνηση, στεναγμή, ελπίδες. Τίποτα από δάφτα όσο κι αν άλλα τους έταζαν οι μεγάλοι με τα τσαλάκωτα ρούχα, δεν τους εγκατέλειψε. Ακόμα και τώρα που πέρασαν τόσα χρόνια από του γερμανικού θηρίου το άσβηστο έγκλημα και το αδελφικό,
το δαιμονόσπαρτο μίσος. 6 στόματα στο σπίτι μαζί με την γραία πλέον μάνα του καρτέραγαν από αυτόν. Όπου του λέγανε έτρεχε χαρούμενος να κάνει μεροκάμα του, σε χωράφια που ακόμα υπήρχαν, σε γιαπιά στο λιμάνι. Και στην ενορία του, στην κοίμηση, περιστασιακός ψάλτης, ευλαβικός και αρχοντικά περήφανος σε ό,τι του έδιναν. Όποτε ανοίγαν την εκκλησία για λειτουργία και τον καλούσε ο παπάς, κανένα προσφοράκι, 2 παράδες, θα έπαιρνε με συστολή και πολλά ανυπόκριτα ευχαριστώ. Στο παραγκόσπιτό του είναι αλήθεια πως το τσουκάλι δεν άχνιζε συχνά. Η πυροστιά τους μία στο τόσο γέμιζε τα παιδιά με χαρά και την ψυχή του στάθη με δοξολογήματα. Καμιά φορά στις μεγάλες αναδουλειές του, σαν παραπονιόντουσαν τα μικρότερα, έτσι για να τα ησυχάσουν λίγο, βράζαν σκέτο νερό και έριχναν μέσα πετρούλες να τα ξεγελάσουν για λίγο, πως τάχατες κάτι έφερε ο πατέρας για φαγή. Σαν συνέχεια εκείνα τον ρωτούσαν παιχνιδιάρικα, «Πατέλα, πατέλα, τι έφερες να φάμε?» Τα κατάφερνε πάντα και τα έκανε να γελούν και να ξεχνιούνται τα κολλητήρια του. «Τώρα», τους έλεγε, «τώρα θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε». Και έπειτα δούλευε ξανά η μπαζίνα και τα αγριόχορτα που μάζευαν κάθε τόσο οι μεγάλες, οι 2 οι θυγατέρες του. Δεν ήθελε τευτέρια και γραψίματα ο Στάθης. Ήθελε να μπορεί σε όλους να λέει την καλημέρα του κοιτώντας τους στα μάτια. Με ό,τι είχαν και ό,τι έδινε ο Θεός ήθελε να περνάνε. Ας ήταν καλά κι εκείνος ο αραβωνιαστικός της δεσπούλας τους, ο Μινάς ο γαμπρός τους, που όλο και λίγο λαδάκι, λίγο αλεύρι, καμιά φάβα και κανένα ζαρζαβάτι τους οικονομούσε από την αγορά που δούλευε στον θειό του. Σε λίγο θα ορίζανε τον γάμο και ο Στάθης σαν πατέρας δεν είχε για την μπρίκα της τίποτα. Μόνη του περιουσία το παραγκόσπιτό τους και οι φιγούρες του. Ο αδελφός του, ο μαυρομάτης του, ο αχώριστος φίλος του ο Καραγκιόζης, τα κολλητήρια του ο Μπαρμπαγιώργος, ο Κατζιαβάτης, που όλοι λέγανε πως του έμοιαζε, ο Πεπόνιας, ο Μορφωνιός, ο Σταύρακας, ο Διονύσιος, η Αγλαία, οι γενναίοι ήρωες. Ώρες-ώρες τους μιλούσε και τους έλεγε για τα βάσανά του, τα όνειρα, τα περασμένα όμορφα. Και εκείνοι σαν να του δίνανε υπόσχεση πως όλα θα σιάξουν. Εμείς θα σε βοηθήσουμε να γίνεις σπουδαίος, να μάθει ο κόσμος για την τέχνη σου. Δεν πάνε χρόνοι πολλοί που όλοι οι σπουδαίοι δάσκαλοι μιλούσανε για σένα και το λαρίνγκι σου και λέγανε πως από την εποχή του Μίμαρου έχουμε να ακούσουμε τέτοια φωνή να παίζει Καραγκιόζη. Ξανάρχισε να φωνάζει ο Στάθης. Πιο δυνατά τώρα, πιο δυνατά τώρα από πρωτύτερα. Ακούσατε, ακούσατε. Ρέξατε σήμερα στο καφενείο του Μπαρμπακώστα του Τζιτζί στην πλατεία. Η μεγάλη παράσταση, το μεγάλο έργο, ο Καραγκιόζης και ο Αθανάσιος Διάκος. Απόψε στις 8 αρχινάει η παράσταση. Μη λείψει κανένας. Πως του άρεσαν τα έργα τα ηρωικά. Έβαζε όλη του την ψυχή και το μαράζει μέσα σε αυτά. Έκλεγαν όλοι πάντα με τον Αθανάσιο Διάκο. Τον Ανδρούτσο, τον Κατσαντώνη. Έσπαγε και η δική του φωνή σαν τους παράστενε. Λεβέντες, αγέροχους και αθάνατους. «Απόψε πρέπει να κάνω ίσπραξη», σκεφτόταν περπατώντας στις φτωχογειτονιές.
Δεν βαστάνε κι άλλη μέρα με τα ψέματα τα κούτσικα. Πρέπει να χνήσει χύτρα αύριο το δίχως άλλο. Στη σκέψη αυτή σταυροκοπήθηκε κατά μεσή στον δρόμο. Άγιε μου Φανούριε, προστάτη μας ένδοξε. Βοήθησε κι εσύ να πάω στο σπίτι κάτι καλό. Κάτι καλό να χαρούνε όλοι. Το βράδυ γέμισε η πλατεία και το καφενείο του Μπαρμπακώστα του Τζιτζί από παιδιά και μεγάλους. Ό,τι είχε ευχαρίστηση έδινε ο καθένα στο σερβιτοράκο τον μικρό που περνούσε κάθε λίγο από μπροστά τους με έναν δίσκο στα χέρια. Χειροκρότημα και γέλια άφθονα όλο το βράδυ. Ποτέ του δεν αστερήθηκε ο Στάθης και ήταν πληρωμή κι αυτά, ανεκτήμητη. Στο τέλος, σαν άδειαση πλατεία, μοιράσανε την ίσπραξη. Πήρε το καφενείο, πήρε ο βοηθός του ο Γιωργάκης της αδελφής του το ψυχοπαίδι. Το μερτικό το δικό του και πάλι πενιχρό, όπως βιαστικά τα υπολόγισε, έφτανε ίσα ίσα για μια οκά όσπριο και μια μισοκαδιάρικη μπουκάλα μεγάλα για τα παιδιά. Πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη γειτονιά του εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ, φορτωμένος με τα σύνεργα της παράστασης. Σκοτεινιά, πίσω στο χωματόδρομο και ησυχία, ώσπου μια φωνή ακούστηκε στα ξαφνικά. «Αγαπητέ μου κύριε, είστε μεγάλος καλλιτέχνης. Συγγνώμη αν σας τρόμαξα». Η φιγούρα ενός νεαρού, ψηλόλιγνου άνδρα σαν να εμφανίστηκε δίπλα του από το πουθενά. «Σας ακολούθησα από την πλατεία. Έτυχε να περνάω και στάθηκα. Και σας χάρηκα. Τέτοια φωνή, τέτοιο πάθος, σπουδαία παράσταση, όμορφα λόγια του Θεού, οι ήρωες, οι θυσίες τους. Ξέρετε, ασχολούμαι με τα θεάματα, το θέατρο, έχω γνωριμίες. Θα σας ενδιέφερε να παίξετε τα έργα σας και αλλού, στην επαρχία. Εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα, κόβουνε και εισιτήρια». «Δεν ξέρω τι να σας πω, κύριε. Έχω και οικογένεια εδώ πιο κάτω, στα προσφυγικά. 7 στόματα περιμένουν. Αλλά πάλι, δεν πάει άλλο. Μεγάλη φτώχεια, κύριε. Ναι, ναι, με ενδιαφέρει η πρότασή σας. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε αύριο να με συναντήσετε στο καφενείο που δώσατε την παράσταση. Θα είμαι εκεί στις 10 το πρωί να μιλήσουμε. Ορίστε. Πάρτε παρακαλώ και αυτά τα χρήματα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Αλίμονο, σας παρακαλώ. Είναι για την παράσταση που απείλαυσα. Δεν είναι ελεημοσύνη. Σαν εισιτήριο να το εκλάβετε. Είναι πολλά. Ωραία. Τότε να τα εκλάβετε σαν προκαταβολή για την συνεργασία μας». Δεν μίλησε άλλο σε όσο δρόμο έμεινε για το σπίτι. Τον καλοδέχτηκε όπως πάντα η γυναίκα του, η αγγελικό του, η βεργετόστομη, η γλυκομήλητη. «Καλώς τον, καλώς τον. Έλα να βάλεις τα πόδια σου στο νερό. Τόσες ώρες όρθιος. Πώς τα πήγες. Δόξα τω Θεώ, δεν μας αφήνει άντρα μου». Δεν της είπε για τα χρήματα του αγνώστου. Μέσα σε όλα λυσμόνησε να ρωτήσει και το όνομά του. Έδωσε στη γυναίκα του την ίσπραξη της παράστασης μόνο και εκείνη πάλι χιλιοευχαρίστησε τον ουρανό. Λογάριαζε έπειτα αυτή τι θα αγόραζε το επόμενο πρωινό από τον μπακάλικο του μεγάλου δρόμου. Μαζί με τα δικά της από κάτι ξενοπλησίματα θα περνούσανε λίγες μέρες. Και έχει ο Θεός, δοξασμένο το όνομά του. Τσιτσίριζε το καντήλι στο εικονοστάσι. 2 εικόνες είχε πάνω στο περβάζι που έβλεπε στον δρόμο. Ο Χριστός να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα πριν το εκούσιον πάθος του. Μια μεγάλη εικόνα κοιμήλιο από τα λίγα που κατάφεραν να φέρουνε μαζί τους σαν ξεριζώθηκαν τότε στα 16 του. Και μια μικρότερη που είχε ο Στάθης, του Αγίου Φανουρίου, του προστάτη του σωματίου τους, των Καραγκιοζοπαιχτών. Είχανε βάλει και ένα τάμα και συνέχεια το λέγανε με τη γυναίκα του, κάποτε να μπει στο εικονοστάσι τους και μια Παναγιά γαλακτοτροφούσα. Σαν εκείνη την μάλλον καμένη, την χρυσοπίκυλτη, που είχαν στο σπίτι της Αγγελικός, στου Αγίου Βουκόλου, στου Μπασμανέ τις όμορφες γειτονιές της μάνας Μύρνης. Έριξε μέσα στο καντήλι λίγο λάδι η γυναίκα και κατέβασε ακόμα το φυτίλι να μην καίει αυτό πολύ. Την είδε ο Στάθης και σφίχτηκε στο μέσα του και του ήρθε να της πει για τον μπαξίσι που είχε στη μέσα τσέπη του σακακιού του. Κρατήθηκε
γιατί ήθελε πρώτα να ανταμώσει με τον άγνωστο άνδρα το πρωί στο καφενείο του Μπαρμπακώστα. Πήγε εκεί νωρίτερα από τις 10. Περίμενε. Δεν φάνηκε ο άγνωστος. Έφτασε περίπου μεσημέρι. Ακούστηκε ο ψαράς με το καρότσι του. Φρέσκα ψάρια. Ο ψαράς. Ασυναίσθητα έβαλε το χέρι του στη μέσα τσέπη του σακακιού. Έβγαλε τα χρήματα και πλησίασε στο κάρο με τον πάγο που μύριζε θάλασσα. Θέλω 2 ψάρια για νόστιμη σούπα για τα παιδιά. Είμαστε 8 στόματα. Αμέ, ό,τι θέλει ο Κύριος. Θα πάρεις αυτά τα μεγάλα. Μπακαλιάρι πρώτης. Θα κάνει μια σούπα η κυρά σου. Φτάνουνε αυτά. Τον ρώτησε ο Στάθης που δεν θυμόταν από πότε είχε να αγοράσει ψάρια. Φτάνουνε και για ένα ακόμα. Του τα δίπλωσε στο χαρτί εκείνος. Καλοφάγωτα Κύριε. Και να σας βλέπουμε. Περνάω κάθε μέρα σχεδόν από εδώ. Έτρεξε να φτάσει σπίτι. Λαχταρούσε να δει την έκφραση της Αγγελικός και των παιδιών μόλις θα έμπαινε στο σπίτι με τα ψάρια. Τα μικρά ήταν έξω στο δρόμο και έπαιζαν. Μπήκε μέσα, έβγαλε ένα ψάρι και το σήκωσε ψηλά. «Κοιτάξτε τι έφερε ο πατέρας σας. Κοιτάξτε. Ψάρια. Πρώτης. Τα πιο φρέσκα». Κοίταξε τη γυναίκα του στα μάτια. Τις μεγάλες του τις θυγατέρες. Περίμενε την χαρά τους. Αλόκοτη του φάνηκε τούτη. «Στάθη μου, μάτια μου, φρεσκότατα είναι. Πώς μυρίζει η θάλασσα», του είπε η Αγγελικού. «Μα ψυχή μου, σήμερα είναι Τετάρτη και το λαδάκι νηστεύω. Ω, το είχα ξεχάσει. Το είχα ξεχάσει. Ελέησέ με, Κύριε», είπε και αμέσως έβαλε ξανά μέσα στο χάρτινο χωνί το ψάρι. Βγήκε στο δρόμο και με όλη του τη δύναμη έτρεξε ως την πλατεία να προλάβει τον ψαρά. Έφτασε έπειτα από λίγη ώρα, μόλις που έφευγε εκείνος. «Συγγνώμη. Συμπαθάτε με. Σας παρακαλώ. Είναι Τετάρτη σήμερα. Νηστεύουμε στο σπίτι. Ξεχάστηκα. Ως αύριο θα μυρίσουν. Δεν έχω πάγο να τα βάλω. Μπορείτε, αν δεν είναι πρόβλημα, να μου επιστρέψετε τα χρήματα». Τον λυπήθηκε εκείνος και του επέστρεψε όλα τα χρήματα. «Να, κρατήστε και αυτά για την ταλαιπωρία», του είπε ο Στάθης. «Όχι, αδελφέ, προς Θεού, μη νοιάζεσαι. Θα βρεθεί μουστερής να τα αγοράσει». Πήρε τον δρόμο της επιστροφής στο παραγκόσπιτό τους. Ανακουφίστηκε που ο ψαράς ήταν καλός και φιλότιμος άνθρωπος και δέχτηκε να του επιστρέψει τα ψάρια. Σκεφτόταν και τον νέον άνδρα που δεν ήρθε τελικά στη συνάντηση. «Τι να του συνέβη άραγε», μονολόγησε. «Μήπως να μην χαλάσω τα λεφτά. Αλλά πάλι μου τα έδωσε με την καρδιά του». 2 στενά πριν τον μεγάλο δρόμο άκουσε μια φωνή να του μιλά. Του φάνηκε σαν γνώριμη εκείνη. Και ένα νέο ψηλόλιγνο παλικάρι που φορούσε κόκκινο πουκάμισο με μεγάλους γιακάδες. «Συγχωρέστε με, Κύριε. Μπορώ να σας μιλήσω για λίγο?» «Παιδί μου, γνωριζόμαστε. Έχουμε ξανανταμώσει εμείς οι 2». Εκείνος, σαν να μην άκουσε την ερώτηση του Στάθη, συνέχισε. «Έχω ανάγκη, Κύριε. Ψάχνω να βρω έστω λίγα χρήματα για το φάρμακο της μάνας μου. Είναι άρρωστη μέρες τώρα. Πουλάω αυτήν την εικόνα της Παναγίας μας. Μη και σας ενδιαφέρει να την αγοράσετε. Ψυχικό θα κάμετε». Πήρε στα χέρια του την εικόνα ο Στάθης. Σαστισμένος καθώς ήταν με τον πόνο του αδελφού, ούτε που κοίταξε πάνω της. «Παιδί μου, πάρε αυτά τα χρήματα. Δεν θέλω να σου πάρω την εικόνα. Δεν χρειάζεται να την πουλήσεις. Μακάρι να είχα κι άλλα να σου έδινα. Με αυτά 3 ψάρια αγοράζεις. Πού να σου εξηγώ τώρα. Έτσι ήταν γραμμένο από τον Θεό να γίνει».
Αλλά δώστα τώρα να πάρεις το φάρμακο. Και του έβαλε τα χρήματα στο χέρι. Όχι, όχι κύριε. Αλλιώς δεν τα δέχομαι. Θα πάρετε την εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Στάθη. Είπε και χωρίς να το καταλάβει ο Στάθης, σχεδόν τρέχοντας ο νέος εξαφανίστηκε στη γωνία. Έμεινε άφωνος εκείνος κατά μεσής του δρόμου. Που ήξερε ο μικρός το όνομά του. Λες να ερχόταν στις παραστάσεις του, αλλά και αυτή η γνώριμη φωνή του, μήπως... Κοίταξε την εικόνα. Ίσα που τα κατάφερε να μην του πέσει από τα χέρια. Μια Παναγιά γαλακτοτροφούσα. Πιο ζωντανή παράστασή της δεν είχε ματαβεί. Χρυσάφι απλωμένο πάνω της. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Πάνε 60 χρόνια και βάλε από τότε. Είπε η γερόντισσα η Δεσπούλα σε ένα δωμάτιο γυροκομείου ένα μεσημέρι μιας φθινοπορεινής Τετάρτης. Δυο φρυγανιές και ένα μήλο ήταν το φαΐ της εκείνο το μεσημέρι. Το καντήλι έκαιγε τη φλογίτσα του και εκείνη καθρεφτιζόταν στο χρυσό στήλβωμα της γαλακτοτροφούσας Παναγίας. «Αυτή ήταν η μόνη πρίκα μου, παιδί μου», μου είπε. «Τότε που παντρευτήκαμε με χίλιες δυο στερήσεις με τον συγχωρεμένο τον Μινά μου. Ο Θεός να τους αναπαύσει όλους τους. Την μανούλα μου την γλυκιά, την αδελφή μου την μικρή την φωτεινούλα μας, τον πετρί μας, τον πατέρα μας τον Άγιο άνθρωπο. Ποτέ του, ξέρεις, δεν έμαθε το όνομα εκείνου του ψηλόλιγνου παλικαριού με το κόκκινο πουκάμισο. Κάποτε τον άκουσα που έλεγε μυστικά στη μάνα μας πως ήταν βέβαιος ότι τότε ο ίδιος ο Άγιος Φανούριος του είχε δώσει και τα λεφτά, μα και την εικόνα. Τον είχε παρακαλέσει εξάλλου. Θυμάσαι? Να τον βοηθήσει μετά από εκείνη την παράστασή του στην πλατεία. Να φέρει στο σπίτι μας κάτι καλό. Να χαρούμε όλοι. Ένα διήγημα βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας με τίτλο «Η μόνη πρίκα μου», αν θέλει ο Θεός, θα συμπεριλαμβάνεται σε ένα καινούριο βιβλίο που αναμένεται σύντομα να κυκλοφορήσει από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας στην Ορθόδοξη Ιεραποστολική Συναλληλία. Ένα διήγημα βασισμένο σε αληθινό περιστατικό και ευχαριστούμε από καρδιά στην αδελφή μας, την Αγγελική από το Ανάπλη που μας το εμπιστεύθηκε. Θα αφιερώσουμε στη μνήμη του παππούλη της, του καραγκιοζοπαίχτη Ευσταθίου και της γιαγιάς της, της Αγγελικός, της ευλαβέστατης γυναίκας. Επίγειον
πανηγύρι νεόρταζη θεσμός αγγέλων πονίτευμα άνωθεν υμνοδίες επιδούσι τους άθλους κάτωθεν εκκλησία την ουράνιον δόξαν την εύρες πόνης και άθλης θυσής φανούριε εν δόξε. Και πάμε στον ιδιαίτερο, ξεχωριστό και ανυπόκριτο τρόπο με τον οποίο εδώ και χρόνια μας μεταδίδει την αταλάντευτη πίστη της η αγαπημένη Σαλογραία στο διαδίκτυο. Η Ευανθία Παναγοπούλου Κουτσούκου. Με ένα μικρομέγαλο, αυτός είναι ο τίτλος, ένα μικρομέγαλο θαύμα του Αγίου Φανουρίου. Μας λέει λοιπόν η αγαπημένη Σαλογραία, επειδή το γνωρίζεις, από τον εγκόσμιον μονοδιάστατο ορθολογισμό, από προσανατολισμένο μου, ότι με τα θαύματα των Αγίων με δέρνει παιδιόθεν, αλλά και προϊόντος του γύρατος, μια έξτρα πόρωση, σήμερα θα σου περιγράψω εν συντομία ένα μικρομέγαλο θαύμα του Αγίου Φανουρίου. Μικρομέγαλο θαύμα. Τι είδους τίτλος είναι αυτός πάλι, ο τρελοτάτη μου. Εντάξει. Το μικρό θαύμα το καταλαβαίνω. Το μεγάλο το θαυμάζω επίσης. Αλλά το μικρομέγαλο με μπέρδεψε. Αν το καταλάβεις στο τέλος, μη βιάζεσαι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μια ωραία πρωία, ξαφνικά, λαμβάνω στο κινητό ένα γραπτό μήνυμα από τη λατρεμένη πρωτοξαδελφή μου, οι πατεράδες μας Παναγόπουλοι αδέλφια, την Μίκ. Ευανθούλη μου, πού να στα λέω, μας κλέψανε το αμάξι τη νύχτα. Το είχαμε σταματημένο λίγο πιο κάτω από το σπίτι. Πήγαμε να το πάρουμε σήμερα το πρωί. Άφαντο. Φτερά είχε κάνει. Έσκασε ο Κώστας. Ο Κώστας, να σου εξηγήσω να καταλάβεις, είναι ο σύζυγος της ξαδέλφης μου. Στενοχωρήθηκα. Γράφω με τη σειρά μου στο κινητό την θεούσική μου πλην την επάνω στο χριστιανικό βίωμα αιώνων στηριγμένη απάντηση. Μικάκι μου, μη στενοχωριέστε για την κλοπή. Άμα θέλει, θα σας το βρει το αμάξι ο Άγιος Φανούριος. Παρακαλέστε τον, τάξτε του και μια φανουρόπιτα. Εσύ τώρα εδώ, περιστεράκι μου, συνεχίζεις αλογραία, θα χλεβάσεις, θα ειρωνευτείς, θα μου πεις ότι ζω στο μεσαίωνα, ότι δεν μπορείς να καταλάβεις, πως και τα θαύματα πετιούνται κάθε τόσο ξαφνικά σαν ποπκόρν στα μούτρα σου. Τα γνωστά που κάθε τόσο μου σούρνεις, τα μύρια χάχανα τα δικά σου, τα συνήθισα πλέον. Δεν σου θυμώνω. Ο Κύριος μας δίδαξε να μην κρατάμε κακία στους ήρωνες. Μπορείς λοιπόν να καγχάζεις με μένα ελεύθερα. Αγνώω τα σαρκαστικά σου ενδόμηχα και προχωρώ στην αφήγηση του αληθινού περιστατικού μου απτόητη. Τον Άγιο Φανούριο λοιπόν ευλαβώς που έχει ειδικότητα στην ανέβρεση των χαμένων. Μάλιστα, μάλιστα, και οι Άγιοι αναπτύσσουν ειδικότητες. Γιατί σου κάνει εντύπωση, παρακαλώ. Άνθρωποι. Σάρκα φορούντες και τον κόσμο οικούντες, σαν και εμάς δεν ήτανε και αυτοί κάποτε. Δεν είχαν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όχι ότι δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα ο κάθε Άγιος με τη δύναμη του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Και βέβαια μπορεί, αλλά συχνά οι Άγιοι μας συνδέουν μαζί τους και με τον Επουράνιο Βασιλέα, κάνοντάς μας και μικρές ή μεγάλες, ιδιαίτερες χάρες, εφόσον αυτές οι χάρες συντελούν προς της αθάνατης ψυχής μας το αιώνιο συμφέρον. Τον παρακάλεσε λοιπόν τον Άγιο Φανούριο, πάρα αυτά το μικάκι μου. Αλλά ο σύνευνος Κώστας καλού κακού, ως ανήρ λογικός και τετραγωνισμένος, είπε να ενημερώσει και την ασφάλεια. Τηλεφώνησε αμέσως την τροχέα επίσης και απεφάνθησαν σοβαρός οι υπεύθυνοι. Θα κάνουμε βεβαίως ό,τι μπορούμε για να βρεθεί το αμάξι σας, αλλά μην το δένετε και κόμπο,
Μάλλον για ψήλου στάχυρα σε κοντζάμ Αθήνα θα ψάξουμε. Έκαναν ό,τι μπόρεσαν πράγματι και δεν βρέθηκε τίποτε. Πέρασε μια μέρα, δύο μέρες, τρεις, τέσσερις, έξι, εφτά. Έλεος, μαντάμ, έλεος. Το βιβλίο της γένεσης θα ξαναγράψουμε. Εντάξει, εντάξει. Μην εκνευρίζεσαι. Θα συντομεύσω. Πέρασε τελικά, Χρυσούλη μου, ολόκληρος 1,5 μήνας. 1,5 μήνας. Μάλιστα. Μπορεί και 2 μήνες. Άφαντο το αυτοκίνητο. Όσο πέρναγαν οι μέρες, οι ελπίδες για την ανέβρεση του Κλαπέντος γίνονταν φτερά, περιστερίσχια στον άνεμο. Για να είμαι ειλικρινής και μη προς κακοφανισμών σου, που εξηγούσαν και οι παλιές φυλάδες σε βλαβικέ μου αναγνώστα, με τόσα κλεμμένα τροχύλατα, μου φάνηκε κάπως αυτονόητο το ότι ο Άγιος Φανούριος δεν είχε καιρό να ασχοληθεί και με τις ξαδέλφεις μου το ζήτημα. Και η τροχέα του νέου κόσμου, εκεί εχάθη το αμάξι, είχε σηκώσει πλέον ψηλά τα χεράκια της. Λυπούμεθα, αγαπητοί. Ψάξαμε, ξαναψάξαμε. Χαμένο το αμάξι σας. Να αγοράσετε άλλο. Να αγοράσουνε άλλο. Με τέτοια κρίση. Τα αστειεύονται βέβαια. Στενοχωρήθηκε ο Κώστας. Πλάνταξε ελαφρώς το μικάκι μου, αλλά είπαν να πάρουν απόφαση την απροσδόκητη απώλεια και συνέχισαν τα δρομολόγια για τις δουλειές τους, χρησιμοποιώντας τη συγκοινωνία, άντε και κάποιο ταξί στην ανάγκη. Είχαν περάσει, μπορεί έως και 2 μήνες. Ημερολόγιο επακριβώς δεν κράτησα. Ένα πρωί ο ξάδελφος Κώστας πήρε ταξί από τον νέο κόσμο, διότι έπρεπε να φτάσει στο μεταξουργείο για κάτι επίγοντα. Στην Αθήνα γινόταν κάποια συγκέντρωση. Κλεισμένοι δρόμοι. Το γνωστό χάος. Ο ταξιντζής αποφάσισε να κινηθεί περιφερειακά, λέει, από νέο κόσμο και με τον εξάδελφο Κωστή ως επιβάτη, κάνοντας κάποια παράκαμψη, βγήκαν στη γέφυρα του Πουλόπουλου. Της πάση γνωστό να σχολιάσω ότι οι φίλτατοι ταξιντζίδες εκτός από οδηγοί συχνά αναλαμβάνουν και άτυπα χρέη ψυχαναλυτή, κουράροντας επολίγων. Για όσο διαρκεί κούρσα τους και χωρίς έξτρα χρέωση προς τιμήν τους. Εξοργισμένους ή στενοχωρημένους πελάτες. Ο Κώστας συνέχιζε, κι ας είχαν περάσει τόσες ημέρες, συνέχιζε με την κλοπή του αμαξιού του να αισθάνεται λυπημένος. Ξεκίνησε για πολλωστή φορά λοιπόν, από ενδόμηχη ψυχολογική πίεση οθούμενος, να εξιστορεί την εμπειρία με το χαμένο του όχημα, στον υπομονετικό ταξιντζή, στον οποίο είχε αναθέσει εκείνη την κούρσα. Και εκείνος άκουγε κουνώντας το κεφάλι, δείχνοντας ευγενικό ενδιαφέρον. Επειδή το κέντρο εκείνη την ημέρα ήταν κατά τα Ιωθώτα που θα σχολίαζε και ο κ. Αλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης, όπως συνήθως δηλαδή αποκλεισμένο, το ταξί κατευθύνθηκε ζητώντας ταχύτερη έξοδο από δευτερεύοντες δρόμους. Την περιοχή διέσχιζε με κανονική ταχύτητα ο οδηγός, προσέχοντας τα φανάρια. Ο Κώστας, κοιτώντας αφηρημένα από το παράθυρο, όπως το ταξί προχωρούσε, συνέχισε να μονολογεί επάνω στο πρόβλημά του. Το ανέλυε, εμβάθυνε. Καταλαβαίνεις. Ο καθένας στην πίκρα του ψάχνει ένα νόμο, έστω και δανεικό, προκειμένου έστω για δευτερόλεπτα την απώλειά του να μπορέσει να την πενθήσει. Ξαφνικά, και ενώ το ταξί πέρναγε ήσυχα μπροστά από 2 τεράστιους σκουπιδοντενεκέδες του Δήμου, ο τόνος της φωνής του Κώστα υψώθηκε και ο ταξιντζής άκουσε έκπληκτος τον επιβάτη του να φωνάζει. «Παναγία μου και Χριστέ μου, ο Θεός να με ευλογεί. Μπροστά βλέπω το κλεμμένο αυτοκίνητό μου». «Θα αστειεύεσαι βέβαια», κάγχασε ο ταξιντζής με την απίστευτη δήλωση. Πιθανό να φαντάστηκε πως ο επιβάτης του από τη γενικότερη κρίση που μαστίζει τον τόπο μας άρχισε να σαλτάρει. «Τι λες, άνθρωπέ μου, που αστειεύομαι?» Ανέβασε κι άλλο τον τόνο, σε ημιέξαλη πλέον κατάσταση ο ξάδελφος. «Κοκάλωσέ το, εδώ επί τόπου!» Πάτησε πάραυτα τρομαγμένο στο φρένο ταξιντζής και πράγματι. Το κλεμμένο προ 2 περίπου μηνών καλοσυντηρημένο αμάξι του Κώστα βρισκόταν εκεί, μπροστά τους. Τους ατένιζε, ακίνητο, σκουροπράσινο, άδειο, ακέραιο, φιλικότατο. Χαράς Ευαγγέλια που δεν περιγράφονται. Κατεβαίνουν και οι 2, ο ένας πρόσεχε το αυτοκίνητο, ο άλλος καλούσε την τροχία. Επάνω του ο Κώστας μέχρι εκείνη την ώρα κουβάλαγε την άδεια οδήγησης με το νούμερο του αμαξιού του χαμένου.
Ευτυχής ανέμιζε τώρα εις επίρρωση των λεγόμενων του το δίπλωμα. Έδειχνε με το δάχτυλο μία το νούμερο του αυτοκινήτου επάνω στην άδεια, μία το ίδιο το νούμερο μπροστά στον προφυλακτήρα του ανευρεθέντος. Το έδειχνε σχεδόν χοροπηδώντας με ενθουσιασμό, με έξαψη μικρού παιδιού προς τον ταξιτζή, που δεν πίστευε τα μάτια του και διασκέδαζε αφάνταστα βλέποντας το ξεσάλωμα του πελάτη. Πολύ σύντομα κατέφθασε το 100, δήλωσαν την ανέβρεση, τηλεφώνησε ο ξάδελφος Κώστας Περιχαρής στο μικάκι μου. Το μικάκι στην κουζίνα του, ακούγοντας τα ανέλπιστα νέα, χτύπησε τα ταψιά και τις κατσαρόλες της σαν αναστάσιμες καμπάνες χαρμόσυνες. «Αλληλούια! Μεγάλε μου Άγιε Φανούριε, τη φανουρόπιτα, ατάκα και επιτόπου, κι αν υπερθέτως θα σου τη φτιάξω, ανεβόης». Ανασκουμπόθηκε. Την έφτιαξε. Με λιγαλιώτικης προέλευσης φανουρόπιτα. «Ω αδελφέν Κυρίου, να τρώει το μικάκι μου και στα λατρεμένα παιδιά της ούτε μπουκιά να μη δίνει». Και η ζωή τραβά την ανηφόρα με φανουρόπιτες σαν λεμενοτάτη. Ναι, και με φανουρόπιτες. Ευλαβικέ ή και ανευλαβικέ, αναγνώστα μου, σου μίλησα για μικρομέγαλο θαύμα του Αγίου Φανουρίου στην αρχή. Τα κατάλαβες τώρα. Το θαύμα είναι ίσως μικρό θαύμα για όποιον δεν έχασε ποτέ του αμάξι, και μεγάλο, τρισμέγιστο για εκείνον που αμάξι του κλέψανε και με την επίκληση του Αγίου Φανουρίου σε κοντζαμάν Παλιαθήνα, που έλεγε η κη γιαγιά η Πετρού, το κλεμμένο του αμάξι ο ίδιος αυτοπροσώπος και απροσδοκίτος χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο εξαφάνισής του, το βρήκε αυλαβές και ασφαλέστατο. Εκείνη την Κυριακή, συγκινημένη η μίκα μου, εκτός από την φανουρόπιτα, πήγε στο ναό και ανάψε ένα μεγάλο κερί με συγκίνηση. «Καλέ μου Άγιε Φανούρι, εκ μέσης καρδίας ευχαριστούμε που μας βοήθησες και το μηχανικό γαϊδουράκι μας το φανέρωσες». Και η ίδια υπογράφουσα ως αυτίκος μάρτης του αληθινού περιστατικού, του αληθινού αυτού σκηνικού, με το γνωστό ντροπαλό και χαμηλοβλεπούσικο ύφος μου, ομολογώ. «Σχώρα με Άγιε Φανούριε που σε κοίταξα καχύποπτα στην αρχή αυτής της υπόθεσης. Σχώρα με που σκέφτηκα οι ολιγόπιστοι ότι ήσουν πολύ απασχολημένος. Δεν θα το ξανακάνω. Το υπόσχομαι με όλο το σεβασμό, λατρεμένε πολεμιστή του Χριστού μας. Άγιε Φανούριε, ασπάζομαι την τίμια εικόνα σου». Επειδή η αγάπη και η ευγνωμοσύνη είτε απέναντι σε αγίους, είτε απέναντι σε αγαθοποιούντες ανθρώπους δεν είναι ποτέ των ποτών μονοφυσίτησα. Η εν πάτρες κατοικοεδρεύουσα ευανθία εις αλογραία, που στηρίζει και σε σένα, Άγιε Φανούριε, τις τελευταίες ελπίδες της, προκειμένου να ξαναβρει τα μυαλά που εδώ και χρόνια τα έχει χαμένα. Μια ίαση που φαινόταν τόσο μα τόσο δύσκολη. Μια εικόνα χαμένη στα ευλογημένα μέρη της καρδιάς, της προσφυγικής καρδιάς, και ένα χαμένο αντικείμενο. Είναι τόσο ξεχωριστός αυτός ο Άγιος που επέτρεψε ο Κύριος να υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Ολοχρονής να τιμάται. Δεν υπάρχει μέρα που ένα ταψί μοσχομύριστο με ένα κερί πάνω του να μην τοποθετείται εκεί, λίγο κάτω από το τέμπλο τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας μας. Τον επικαλούνται οι άνθρωποι και τον νιώθουν τόσο δίπλα τους, τόσο οικείο που του μιλούν. Καμιά φορά τον εκμεταλλεύονται με την καλή έννοια. Και του τάζουν αυτόν τον τόσο αλλιώτικο γλυκασμό
Ο Άγιος τον γεύεται και σπέβδει να βοηθήσει κάθε έναν γεμένο, κάθε απελπισμένο, κάθε περίστατο που έχασε το πολύτιμο και το ακριβό του, μα όχι την πίστη του. Στις μέρες της καλοκαιρινής σύναξης στην Αγία Μνήμη του Αγίου Φανουρίου ήταν μια εκπομπή με θαύματα και εμφανίσεις του. Ήρθαν να μας ξαναγλυκάνουν την ψυχή, να τη μοιράσουμε, να την κεράσουμε έπειτα, όπως έκαναν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, σε όποιον βρεθεί στο διάβα μας. Ο Άγιος Φανούριος, να τον παρακαλέσουμε να φανερώσει την χαμένη μας ευλάβεια, την απλότητα στην πίστη, εναφελότητη και αγαλλιάση. Παρακαλούμε τον Άγιο Φανούριο και όλους τους Αγίους του Χριστού μας για κάθε τι που απασχολεί τον βίο μας. Αυτούς να εμπιστευόμαστε και αυτούς να ευχαριστούμε πάντοτε. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας Του, της Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Το φωτί σου, οψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.